επί των δηλώσεων του Πρόεδρου Αναστασιάδη, ο οποίος ναι μεν ικανοποίησε ότι εστάλησαν όπως έχουν διατυπωθεί τα μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία, αλλά το κατά πόσον έχουν ληφθεί και πόσο έχουν ληφθεί υπόψη είναι κάτι το οποίο διαφανεί και θα διαφανεί. Και η ερώτηση είναι από τι θα διαφανεί, τι αναμένουμε, πώς εκτιμά η Λευκοσία ότι θα πιάσουν τόπο αυτά τα μηνύματα, πώς θα μετουσιωθούν σε κάτι το οποίο ίσως να αναχαιτήσει ή να βάλει στον πάγο την τουρκική προκλητικότητα στην ΑΟΣ. Κοιτάξτε, ήταν πολύ σαφής η τοποθέτηση τόσο του Προέδρου του Σκόσο και του Προέδρου Γιούνκερ και ήταν κοινή θέση ότι η πρόοδος στη σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση περνά μέσα από την βελτίωση της σχέσης της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο. Επομένως, εάν η Τουρκία εννοεί ότι θα συνεχιστεί αυτός ο διάλογος με πρόθεση να αποκαταστήσει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να φτάσει μάλιστα, ο κύριος Ερντογάν μίλησε μέχρι και για ένταξη, θα πρέπει στη συνέχεια να φανεί ότι αλλάζει τη συμπεριφορά απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η τοποθέτηση και στα συμπεράσματα και από τον κύριο Τούσκ εκεί στη Βάρνα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αλληλέγγυα και στηρίζει την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία στην ενάσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και για διερεύνηση και για αξιοποίηση, σημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να εγκαταλείψει την ιδέα ότι μπορεί να παρεμποδίσει ή και να ακυρώσει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κύπρου. Αυτά θα φανούν στην πράξη. Όπως επίσης, ο κύριος Τούσκ, μιλώντας γενικότερα, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από την αλληλεγγύη στην Κυπριακή Δημοκρατία και εκτός από όλα τα άλλα, δίνει μεγάλη σημασία στην επίλυση του Κυπριακού. Άρα λοιπόν και εδώ η Τουρκία θα πρέπει να δώσει δείγματα ότι εννοεί να, ναι, ξεκινήσει, ναι, να ξεκινήσει ξανά μία διαπραγμάτευση. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις ότι αυτά τα αποτελέσματα, αυτά τα μηνύματα, τα αυστηρά, όντως, με τον τρόπο που έχουν δοθεί, είναι ικανά να φέρουν μία αλλαγή, την οποία θα χαιρετήσουμε, η οποία θα ανοίξει, αν θέλετε, τον διάβλο, όντως, όπως είπε και ο πρόεδρος πριν από λίγο, να έχουμε μια Τουρκία που δεν είναι ταραχοποιός και μια Τουρκία που θα είναι σύμμαχος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ενέργεια μετά από μια λύση του Κυπριακού. Αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Είμαστε πιο κοντά σε αυτό ή απομακρυνόμαστε? Αυτά είναι που θα δούμε στην πράξη. Όπως έχει πει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Περιμένουμε να δούμε πώς η Τουρκία αντιλαμβάνεται αυτά τα μηνύματα, διότι η σχέση αυτή, η μελλοντική σχέση, η οποία τώρα μπαίνει σε μια καινούργια διαδικασία διαλόγου. Αυτό επιθύμησαν και οι δύο πλευρές εκεί, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε ο κύριος Τούσκ, δεν υπήρξε κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα δείξει η Τουρκία, εάν εννοεί στη συνέχεια, ότι θα μπει σε μια διαδικασία διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτό σημαίνει μια διαφορετική συμπεριφορά. Κάτι τελευταίο. Σας υπενθυμίζω ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι αυτό που πήγε να παρεμποδίσει μέχρι τώρα η Τουρκία είναι το σχέδιο, το ευρωπαϊκό σχέδιο για να αξιοποιηθεί ο φυσικός πλούτος, ο ενεργειακός πλούτος της Ανατολικής Μεσογείου και να διοχετευτεί προς την Ευρώπη. Μάλιστα. Δηλαδή να γίνει ένα ενεργειακό κέντρο προμήθειας της Ευρώπης. Αυτό είναι και ευρωπαϊκό σχέδιο και θα δούμε αν η Τουρκία εξακολουθεί να θεωρεί ότι μπορεί να το παρενοχλήσει. Κύριε Προδρόμου, και κάτι τελευταίο. Στο σκάνδαλο Σκρυπάλ, μετά και την τοποθέτηση ότι 14 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν σε απελάσεις Ρώσων διπλωματών, η Κύπρος πώς τοποθετείται η Λευκοσία? Διαφοροποιούμαστε από τις υπόλοιπες 14 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το ζήτημα? Δεν διαφοροποιούμαστε. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι δεδομένες και η Κύπρος οπωσδήποτε συντάσσεται με αυτές τις τοποθετήσεις. Αλλά πλην όμως το κατά πόσον επρόκειτο να ληφθεί αυτό το συγκεκριμένο μέτρο, βλέπετε ότι είναι οι 14. Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις άλλες 14 χώρες, οι οποίες
έκριναν ότι είτε δεν είναι σε θέση, είτε δεν είναι το πιο επιθυμητό, η πιο επιθυμητή οδός. Η Κυπριακή Δημοκρατία ήδη από τις προεργασίες στην ΚΟΡΕΠΕΡ είχε διευκρινίσει τη θέση της ότι δεν νιώθαμε ότι αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος. Θα έπρεπε ίσως να επικρατήσει, να ενισχυθεί περισσότερο διάλογος, αλλά εν πάση περιπτώσει η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ότι δεν επιθυμούσαμε να πάρουμε μέτρα, τέτοια μέτρα για κάποιο από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Μάλιστα. Ασφαλείας. Σας και αυτό ευχαριστώ. Είναι κατανοητό και από τους εταίρους μας. Mm-hmm. Έχουμε την ιδιομορφία που έχουμε με το κυπριακό ζήτημα, όμως δεν πάει η Κύπρος να είναι τοποθετημένη, συντεταγμένη μαζί με τα άλλα, με τους άλλους εταίρους, με την πολιτική τοποθέτηση και γενική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Προδρόμου. Παρακαλώ.